έχουμε μαζί μας σήμερα τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Τον καλησπερίζουμε με μεγάλη χαρά. Μας αφιερώνει σήμερα το βραδάκι της Κυριακής. Ξέρω ότι είναι μετά από τέτοιο παιχνίδι δύσκολο να βρεθεί κάποιος μπροστά στο γυαλί. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάρκο. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι μετά από 40 ημέρες επιτέλους η ομάδα ξαναπάτησε χορτάρι και επίσημα και με ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς το αξιολογήσατε εσείς αυτό το τελικό αποτέλεσμα, αυτό το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο θετικό έγινε. Επιτέλους παίξαμε μετά από αρκετό διάστημα. Όμως δεν καταφέραμε να κάνουμε μια καινούρια αρχή που λέμε, ενώ ξέραμε ότι θα παίξουμε μια καλή ομάδα, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι καλύτερη από εμάς. Όμως στο χορτάρι έχουν δείξει καλύτερο πρόσωπο, έχουν μπει πιο προετοιμασμένοι, θα έλεγα, στο παιχνίδι και δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα πάλι έτσι όπως τα έπρεπε και μας αφήνει μια μεγάλη πίκρα όλο αυτό. Υπάρχει γενικά αισιοδοξία για τη συνέχεια και από τους παίκτες και από το τεχνικό επιτελείο ότι παρά την ήττα αυτή από την Κηφισιά θα μείνει κάτι καλό και ότι η Καλαμάτα μπορεί να επανέλθει στις επιτυχίες και φυσικά στο κυνήγι ίσως από την επόμενη πλέον σεζόν του πρωταθλητισμού. Φυσικά και υπάρχει, ενώ μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά δεν έχει τελειώσει ούτε ο πρώτος γύρος ακόμα. Ξέρουμε ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, δεν το συζητάμε, το γνωρίζουμε ήδη. Ενώ θεωρούσαμε και βλέπαμε αυτό το παιχνίδι σαν μια πολύ καλή ευκαιρία. Ίσως όχι να τόσο, και στους όχι, εαυτούς σας. Ναι, πιο πολύ. Όχι τόσο να πλησιάσουμε την Κηφισιά επειδή ήμασταν στο μείον 15, αλλά πόσο μάλλον να γίνουμε πρώτη ομάδα που θα καταφέρει να τους κερδίσει μετά από ένα διάστημα χωρίς παιχνίδια, με αλλαγή προπονητή και όλα αυτά, να δείξουμε ότι εδώ είμαστε, ότι είμαστε ομάδα που αδικήθηκε μέχρι τώρα. Δυστυχώς προχθές δεν το δείξαμε, είναι αλήθεια, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει στεναχώρια, απογοήθευση, αλλά δεν το βάζουμε κάτω σε καμία περίπτωση και έχουμε 15 παιχνίδια μπροστά μας. Πραγματικά τα βλέπω, εγώ προσωπικά, τα βλέπω ευκαιρία για όλους να δείξουν ο καθένας από εμάς, να δείξει τι πραγματικά αξίζει και στο τέλος να δούμε ποιος μπορεί και ποιος αξίζει να είναι μέλος μιας ομάδας που θα κοιτάει ψηλά και να πάει να πρωταγωνιστεί. Άρα θεωρείτε ότι μαθηματικά τουλάχιστον όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα και ότι ίσως αυτή η νέα αρχή πλησιάζει, είναι εφικτή πια και με την τρίτη αλλαγή προπονητή, γιατί έχετε περάσει και από αρκετές διακυμάνσεις για να είμαστε στο σήμερα. Συμφωνώ. Κάθε αλλαγή και είναι και κάτι καινούριο. Έχει έρθει ένας πολύ σοβαρός, πολύ καλός προπονητής. Είχε ευκαιρία εδώ και ένα μήνα να δουλέψει, να περάσει τη φιλοσοφία του. Το έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό. Η ομάδα είχε δείξει και καθημερινά και στις προπονήσεις μεγάλη βελτίωση σε όλους τους τομείς. Όμως, ό,τι και να λέμε, στο παιχνίδι με την Κηφισιά δεν δείξαμε πρόσωπο και δεν δείξαμε κάποια βελτίωση σε σχέση με πριν. Αυτό μας προβληματίζει και μας προβλημάτισε. Ήταν στοιχεία που υπήρχαν στην προπόνηση και δεν βγήκαν στο παιχνίδι, θεωρείτε? Ή έχει ακόμη δρόμο η ομάδα για να μπορέσει να κουμπώσει και με τον νέο προπονητή, να υπάρξει αυτή η ομοιογένεια? Ναι, θεωρώ ότι η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ καλά από τότε που ήρθε ο κύριος και νέος προπονητής. Και εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να βοηθήσω τους υπαίκτες μου, αλλά ήμουν σίγουρος απ' έξω ότι θα κάνω καλό παιχνίδι και ότι πραγματικά πίστευα ότι είναι μια καλή ευκαιρία για μας να πρώτα απ' όλα να δείξουμε στους εαυτούς μας
ότι είμαστε. Ότι αξίζουμε. Να αναφερθούμε λίγο και στις πολλές αλλαγές των προπονητών. Πόσο έχουν επηρεάσει, γιατί και οι παίκτες επηρεάζονται. Άλλο σύστημα μπορεί να έχει ο κύριος Τσιόλης στην αρχή του πρωταθλήματος, άλλο ο κύριος Αναστόπουλος και άλλο τώρα ο κύριος Γεωργιόφσκι. Πείτε μας λίγο πώς είναι να μπούμε στα παπούτσια των ποδοσφαιριστών, πώς νιώθουν, ποιες είναι οι μεταπτώσεις ίσως και στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω εκ μέρους μου ότι εντάξει, είναι κάτι συνηθισμένο στη δουλειά που κάνουμε. Αλλαγές γίνονται. Το θέμα είναι όσο πιο γρήγορα ο κάθε ένας πρέπει να προσαρμοστεί και να μπει στο κλίμα και να μπει σε αυτό που θέλει ο κάθε προπονητής. Εγώ ξαναλέω, περίμενα κάτι παραπάνω επειδή είδα ότι όλα τα παιδιά από την πρώτη μέρα δείξανε ότι θέλουν να αλλάξουν κατάσταση, ότι θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα και νομίζω ότι γι' αυτό όλοι έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ για αυτό που έγινε στο παιχνίδι. Δεν το κατάφερα. Ήταν ζήτημα τύχης, εκείνο το πέναλτι πια ήταν αυτό που άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Το καθόρισε. Δεν νομίζω. Βλέποντας απ' έξω, για κάποιο λόγο δεν... Έδειχνε φοβισμένη η Μαυρή Θεία. Φοβόταν να πάρει πρωτοβουλίες, ναι. Φοβόταν να ρισκάρει. Ίσως και το 1-1 να έλεγαν οι παίχτες ότι καλό είναι και το 1-1 με την Κηφισιά στην επανέναρξη. Αυτό έδειχναν από ναι. έξω τουλάχιστον. Ναι. Νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν ήταν ευχαριστημένος με την ισοπαλία, αλλά έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι και νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δεν ήμασταν καλοί στις προσωπικές μονομαχίες. Πρώτα απ' όλα. Απ' έξω εμένα μου φαινόταν ότι παρότι και η Φυσία δεν έχει δείξει κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο, φαινόταν σαν να είναι ένα κλικ πιο δυνατή, πιο αποφασιστική. Ήταν πιο ταχυδυναμική ομάδα. Που για μας ίσως αυτό μας έλειπε για κάποιο λόγο. Η αθμητική υπεροχή έμεινε ανεκμετάλλευτη. Δυστυχώς ναι, δυστυχώς ναι. Δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι, έστω και αυτά τα 10 λεπτά που ο αντίπαλος ήταν με παίχτη λιγότερο. Εντάξει, ήταν κακή μέρα. Ξαναλέω, δεν το παραπτάμε, δεν το βάζουμε κάτω και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει αυτοκριτική του, να δει τι κάνει σωστά και τι δεν και μόνο έτσι πιστεύω μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί ο προπονητής βοηθάει, προσπαθεί να βρει λύσεις κτλ. Αλλά και νομίζω οι παίκτες, ο καθένας από μόνος του πρέπει να δει τι πρέπει να βελτιώσει για να προχωρήσουμε και σαν ομάδα. Πάνω στην αυτοκριτική μπαίνει το ότι ακούγεται πάρα πολύ έντονα, είναι ακόμα μία χαμένη χρονιά για την Μαύρη Θύελλα, μία χρονιά που θέλαμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο, γιατί το καλοκαίρι ενώ όλοι μας είχαν για πρώτο φαβορί και όλα τα παιδιά και αυτοί που ήταν εδώ και πέρσι και αυτοί που έχουν έρθει, μπήκανε σε αυτό το κλίμα. Υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι την έχουμε, είναι η σεζόν μας, είναι η χρονιά μας. Ναι, νομίζω ότι όλοι αυτό ένιωσαν. Τι ήταν αυτό που άλλαξε στην πορεία? Γιατί νιώσαμε όλοι μας και το είδαμε και στο γήπεδο αυτό να αποτυπώνεται, ότι δεν έπαιζε ως η ομάδα φαβορή η Καλαμάτα στο γήπεδο, δεν αγωνιζόταν ως φαβορή, ως η ομάδα που έλεγε ότι είμαστε εδώ φέτος για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Ποιο ήταν το σημείο τομής εκεί, αυτό που άλλαξε ίσως την κατάσταση? Αυτό τώρα θέλει, δεν είναι εύκολο σκέψη. Θέλει λίγο σκέψη, ναι. Είναι κάπου ράγισε πάντως το γυαλί. Περίπλοκο. Κάπως... Πάντως η αλήθεια είναι ότι από την αρχή είναι φανερό ότι, και νομίζω όλοι το λένε ότι ακόμα και σε παιχνίδια που κερδίζαμε πιστεύω ότι μπορούσαμε καλύτερα. Δεν πιάνατε ποτέ δηλαδή αυτό το απλά στο ποδόσφαιρο όταν κερδίζεις βάζεις κάποια πράγματα κάτω από το χαλί που λέμε και
Όμως να βελτιωθείς και να γίνεις καλύτερος πρέπει και ακόμα και μετά τη νίκη να κάνεις και να δεις τι έχεις κάνει καλά, τι δεν, για να βελτιωθείς. Όμως μετά ήρθαν κάποια άσχημα αποτελέσματα. Μπορεί να χάλασε λίγο ψυχολογία, να χάλασε λίγο η αυτοπεποίθηση. Εντάξει, παίζουν πολλά ρόλο, αλλά εγώ ξαναλέω, θα σταθώ στο τελευταίο παιχνίδι. Ενώ ήταν ευκαιρία μετά από καιρό να κάνω επανακίνηση, να μετά από καιρό να μπούμε και να πούμε ότι εδώ είμαστε, πάλι εδώ καταφέραμε και για μένα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ούτε χαμένη χρονιά, ούτε πρέπει μέχρι το τέλος να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το σύλλογο, ο καθένας να δώσει αυτά που μπορεί και όλοι κρινόμαστε με λίγα λόγια από εδώ και πέρα. Για το αποτελέσματος, επί της ουσίας. Ναι. Το πρόστιμο πώς το εισπράξατε, ποια είναι η αντίδραση της ομάδας, των παικτών για αυτό το πρόστιμο? Είναι μια απόρρια αυτό του όλοι κρινόμαστε που μόλις προείπες, ναι. Ότι ναι. Είναι η κρίση της διοίκησης αυτή για να επέλθει το πρόστιμο. Κοιτάξτε, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Μετά το παιχνίδι... Ίσως επειδή ήρθε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό τίθεται σε ερώτημα. Ήρθε στον πρώτο αγώνα, ναι. Με το πρώτο αποτέλεσμα, ναι. Μετά από 40 ημέρες. Νιώθετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχετε και μια στήριξη ή σιγά σιγά... Νομίζω ότι όλοι οι παίχτες νιώθουν ότι είναι στεναχωρημένοι φυσικά με την ήττα προχθεσινή. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι δεν σκέφτονται πολύ και το πρόστιμο. Είναι κάτι φυσιολογικό. Μην ξεχνάμε και ότι μετά το παιχνίδι με Πανετολικό που κάναμε και καλή πρόκριση και πήραμε και πριν, ήταν όλα καλά. Δεν μπορούμε τώρα που για κάποιο λόγο και η διοίκηση, η ομάδα επέβαλε πρόστιμο, να πούμε ότι γιατί. Είναι φυσιολογικό. Η ομάδα έκρινε ότι η εικόνα ήταν κακή και το έκανε. Όπως και τότε που, ξαναλέω, μας είχε κάνει και πριν. Οπότε δεν θα σταθώ σε αυτό. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι από όλα αυτά να βγάλουμε αντίδραση και να... και ο καθένας από εμάς να δώσει κάτι παραπάνω. Γιατί αυτό που δίνουμε μέχρι τώρα μάλλον δεν αρκεί. Στο επόμενο παιχνίδι μετατίθεται αυτή η δεύτερη ευκαιρία να μπείτε στο πρωτάθλημα ή είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρεται για κάτι τέτοιο υπό αυτές τις συνθήκες και έτσι όπως εξελίσσεται, ναι. Η προετοιμασία της σας. Φυσικά, όσο υπάρχουν παιχνίδια μπροστά μας, το κάθε επόμενο είναι το πιο σημαντικό. Έτσι πρέπει να σκέφτεται κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έτσι σκέφτομαι και εγώ. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο σημαντικό από το προχθεσινό για πολλούς λόγους. Και είναι για ένα ντέρμπι στην Πελοπόννησο με την Παναχαϊκή. Μια ομάδα που κατάφερε και πήρε την ισοπαλία από την Καλαμάτα. Ναι. Συγγνώμη που νομίζω με την ΑΕΚ παίζουμε την επόμενη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, νομίζω ήταν... Με την ΑΕΚ Β' παίζουμε. Τέλος πάντων. Okay, το βλέπουμε. Θα επανέλθετε εσείς στο επόμενο? Μετά το επόμενο παιχνίδι θα είμαι διαθέσιμος. Σε μία εβδομάδα από τώρα. Έχω μπει στη τελική ευθεία. Στην τελική ευθεία για την επαναφορά. Ναι. Ήρθατε και σε μία στιγμή που δεν ξέρω, είναι αυτή η έννοια της επιστράτευσης. Όταν υπήρξε η ανάγκη, σας κάλεσε η ομάδα, επιστρέψατε. Ήταν για εσάς ηθικό χρέος αυτή η επιστροφή? Κοιτάξτε, εγώ σαν να μην έφυγα από την ομάδα και το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι έκανα την αποθεραπεία μου και αυτά. Μπορεί να μην ξεκίνησα την προετοιμασία με την ομάδα την αρχή, όμως έκανα την αποθεραπεία μου, η ομάδα το γνώρισε, κάποια στιγμή μιλήσαμε, επέστρεψα. Πραγματικά νιώθω σαν να μην έχω φύγει καθόλου και αυτούς τους 2 μήνες που δεν ήμουν στην αρχή, σαν να μην είχαν γίνει. Επέστρεψα καλά, μπήκα καλά, ένιωθα δυνατός. Εντάξει, έβγαλα μετά ένα μικρό
κάποιο οστικό είδημα που είναι φυσιολογικό μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό. Mm-hmm. Όμως είμαι καλά και σε μία εβδομάδα θα είμαι και πάλι διαθέσιμος και να βοηθήσω την ομάδα όσο με χρειαστεί. Τον κόσμο πώς τον βλέπετε? Είναι γι' αυτό σαν απόσπαστο κομμάτι μιας ομάδας, ενός συλλόγου. Ένας συνοδοιπόρος, διαφορετικός. Βλέπω μεγάλη απογοήτευση που είναι αναμενόμενο, που είναι φυσιολογικό. Σίγουρα και ο κόσμος πάνω απ' όλα περίμενε κάτι παραπάνω και νομίζω όλος ο κόσμος έχει μπει σε αυτό το κλίμα ότι φέτος ίσως είναι η χρονιά μας, φέτος είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία. Δεν γύρισε πλάτη, ακόμα και προχθές όσοι ήταν στο γήπεδο ήρθανε με πολύ θετική ενέργεια. Μετά στην πορεία και βλέποντας ότι δεν είμαστε αυτοί που πρέπει, σίγουρα υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις και τα λοιπά που μόνο φυσιολογικό είναι. Εντάξει, εμείς όπως όταν παίζουμε καλά και κερδίζουμε τον κόσμο, έτσι τον αναγκάζουμε και να αντιδράει και άσχημα σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε στο χέρι μας πιστεύω είναι ακόμα να δείξουμε ότι okay, φέτος μπορεί να αποτύχαμε, αλλά είναι ευκαιρία να φτιάχνουμε κάτι και να κοιτάμε και το άρα και το αύριο. Ουσία, αυτό που κρατάμε και αυτό που περνάει ως μήνυμα την Καλαμάτα είναι ότι όλοι θέλουν να αντιδράσουν και ότι πλέον η αντίδραση είναι στα δικά σας χέρια και είστε πρόθυμοι να αλλάξετε την όλη κατάσταση και φυσικά να φέρετε και τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Έστω και σε μια χρονιά που δείχνει να απομακρύνεται ο πρωταθλητισμός, ναι. Όχι όμως η καλή εμφάνιση. Ναι, αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να σας δούμε και εσάς στην αγωνιστική δράση. Θα ρω πως η παρουσία σας θα δώσει και επιπλέον όθηση, λύσεις, επιλογές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.